θα το κούρευες μόνος σου. Αλλά θα σε διώχναν από τις διεθνείς αγορές. Θα είχες πτωχεύσει. Θα σου κόβαν κάθε δανειοδότηση. Θα οδηγούσες τη χώρα στο περιθώριο, στην καταστροφή. Ποιος να καταλάβει τι νόημα έχει αυτό όταν έχει βιώσει την περικοπή των συντάξεων και των μισθών. Εάν ερχόταν το κράτος μια ωραία μέρα και έλεγε «Δεν έχω να σου δώσω μισθό, δεν έχω να σου δώσω σύνταξη». Δεν έχω. Με πολύ μεγάλη περηφάνεια σου λέω ότι δεν έχω δανειστεί, δεν έχω υποκύψει στην Ευρώπη, δεν έχω ταπεινωθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά επειδή είμαι υπερήφανος, είμαι και πάμπτωχος και δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Έχω καθαρό κούτελο, αλλά δεν έχω λεφτά. Τι θα έλεγε ο εργαζόμενος, τι θα έλεγε ο επιχειρηματίας, τι θα έλεγε ο άνεργος, τι θα έλεγε ο νέος επιστήμονας που ψάχνει να βρει δουλειά. Πού θα τη βρει τη δουλειά αυτή, χωρίς επενδύσεις, χωρίς ΕΣΠΑ, χωρίς δανεισμό τραπεζικό, χωρίς αγορά που να λειτουργεί, χωρίς ξένους επενδυτές, χωρίς η οίκη αξιολόγησης υπερηβόητη να σε ανεβάζουν βαθμίδες για να μπορείς να δανείζεις ευθυνότερα.